χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 921. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ΙΕ κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ΙΕ κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Είπε δε άνθρωπος της, είχε δύο ιούς. Είπε ο Ιησούς, άνθρωπος της είχε δύο ιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσμη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού, και με τα λίγα ημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησε εις χωράν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού, δια να βόσκει χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι, και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπεν, πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω υπή προς αυτόν, πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα, και αφού απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη, και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλισεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δε το δακτυλίδιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας, και φέρονται στον μόσχον των σιτευτών, σφάξατε και φαγόνται σας εφρανθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλώσιτο και ευρέθη, και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνία και χορούς, και προσκαλέσας έναν των δούλων, η ρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε, και έσφαξεν ο πατήρ σου το μόσχον των σιτευτών, διότι απείλαυσεν αυτόν υγιένοντα, και οργίστη, και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, προς τον πατέρα, «Ιδού τόσα έτσι σε δουλεύω και ποτέ εντολήν σου δεν παρεύειν, και σε με ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ, δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγών σου των βίων μετά πορνών ήλθεν, έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των συστευτών». Ο δε είπε προς αυτόν τέκνον, «Συ πάντοτε με τεμού είσαι, και πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε να εφρανθώμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη. Αμήν». Είναι μία παραβολή που περιλαμβάνει και αποκαλύπτει όλο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που σήμερα όμως θα τη δούμε με τη χάρη του Χριστού με ένα άλλο πνεύμα, με το πνεύμα του προφητικού και αποκαλυπτικού ενυπνίου που ο Θεός έδωσε τότε στον Ιερεμία. Το σπίτι του πατέρα, ο Θεός με τα παιδιά του, τον νεότερο και τον πρεσβύτερο. Ένα σπίτι γεμάτο από την χαρά, την ευλογία, τη δόξα, ένα σπίτι γεμάτο από την παρουσία του Θεού. Ένα σπίτι που δεν έχει στέρηση και έλλειψη ουδεμία, ένα σπίτι που όσοι είναι σε αυτό είναι πλήρης εν αυτό. Και αυτό το σπίτι δεν είναι άλλο σήμερα από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού έχεις τα πάντα, ουδεμία έλλειψης, αλλά και ιδιαιτέρως καμία ταλαιπωρία από αυτές που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Όμως, ο νεότερος έχασε την απλότητα, παγιδεύτηκε από τον διάβολο, πανούργωσον, και άρχισε να αμφιβάλλει
για την ευτυχία του, την ευλογία του μέσα στο σπίτι του πατέρα και να δελεάζεται από τις προσφορές του κόσμου, της γης, της μακράν, και την αποκαλεί έτσι ο Λόγος του Θεού για να φανερώσει πόσο πολύ απέχει ή πρέπει να απέχει ο λαός του Θεού, η Εκκλησία του Θεού από τον κόσμο. Καμία σχέση, πολύ μακριά. Πολύ μακριά ο λαός του Θεού από τη γη την μακράν. Πολύ μακριά η γη μακράν από το λαό του Θεού. Φως εκεί, σκοτάδι από εδώ. Ζωή και αυτή η εναφθονία στο σπίτι του πατέρα, θάνατος. Αφθονία, πείνα. Δόξα, ονειδισμός. Μέσα σε κοπάδια από πρόβατα, κοπάδια από χείρους. Χειροστάσια, καθαρότητα, βρώμα και δυσοδεία. Αγιασμός εκχύλησης της αμαρτίας. Όμως στο νεότερο συνέβη κάτι στην καρδιά του. Κάτι έπιασε η καρδιά του. Κάτι άκουσε. Κάτι είδε. Κάτι φαντάστηκε. Κάτι σκέφτηκε. Και χάνοντας την απλότητα, την εις τον Ιησούν Χριστόν, ο διάβολος βρήκε τόπο να τον εξαπατήσει. Τον εξυπάτησε και του παρουσίασε την γη την μακράν σαν τόπο χαράς, ευλογίας και απόλαυσης. Απίστευτο. Δεν έγινε σε μια στιγμή, λίγο έγινε. Μία σκέψη, ένα άκουσμα, μία φαντασία, ένας δελεασμός, μία επιθυμία και αυτό φούντωνε. Μέχρι που, όπως λέει η Γραφή, και θέλω να το δούμε από μέσα, αδερφοί αγαπητοί, αν έχετε την καλοσύνη, είναι στην επιστολή του Ιακώβου που λέγει: «Μη δυσπειραζόμενος», ας λέγει στη σελίδα 1070, πρώτο κεφάλαιο, 13 εδάφιο, «Μη δυσπειραζόμενος», ας λέγει ότι από Θεού πειράζομαι. Κανένας που καταλαβαίνει ότι είναι πειραζόμενος, μην τα βάζει με το Θεό. Γιατί αυτό το οποίο κάνει και προτρέπει ο διάβολος, άδικος είναι ο Θεός. Δεν ακούει τις προσευχές σου ο Θεός. Δεν σε βοηθάει ο Θεός. Σε εγκατέλειψε ο Θεός. Πού είναι ο Χριστός, πού είναι ο Λόγος του? Κανένας δεν τα λέει αυτά αν δεν έχει έρθει ο πειρασμός μέσα στην καρδιά του. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού έγκαιρα και λέει: «Έχει αρχίσει ο πειρασμός στην καρδιά σου να έρχεται? Μη λες ότι από Θεού πειράζομαι. Μη λες ότι ο Θεός θέει. Μη λες ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Αυτά τα λένε στη γη την μακράν. Ο Θεός θέει για την πείνα». Όχι, ο διάβολος θέει. Ο Θεός θέει για τους θανάτους. Όχι, ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος απαρχής. Ο Θεός θέει για όλα τα κακά που συμβαίνουν στον κόσμο. Έτσι λένε στη γη την μακράν. Στο σπίτι του πατέρα λέμε: «Ο Θεός είναι αγαθός. Κανέναν δεν πειράζει, αλλά και από κανέναν δεν πειράζεται». Ο άνθρωπος όμως πειράζεται, ο κάθε ένας ξεχωριστά, από τη δική του την επιθυμία, και η δική του η επιθυμία αρχίζει να τον παρασύρει και να τον δελεάζει.
να τον απαρασύρει μακριά από την αγάπη του Θεού και να τον δελεάζει προς την γη την μακράν. Και όταν αυτή η επιθυμία που τον παρασύρει και τον δελεάζει συλλάβει μέσα στην καρδιά του, δηλαδή ενωθεί η αμαρτία, η επιθυμία με την καρδιά, τα λόγια της επιθυμίας, τα λόγια του κόσμου με την καρδιά, όπως θέλει ο Θεός να ενώνεται η πίστη μας με την καρδιά μας, όταν ενωθεί, όταν συλλάβει η επιθυμία, τότε αυτό που γεννιέται είναι η αμαρτία. Και η αμαρτία πια είναι μπροστά. Να δούμε λίγο με την Εύα τι έκανε ο διάβολος. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αρχίζει να τη δελεάζει, αρχίζει να την πειράζει. Είπε αλήθεια ο Θεός κανένα από κανένα δέντρο του παραδείσου να μη φάτε? Και Εύα, όχι, όχι, λέει, δεν είπε έτσι. Είπε μόνο από το δέντρο της γνώσεως του κακού και του κακού να μη φάμε, γιατί εξάπαντος θα πεθάνουμε. Άρχισε να συζητάει, άρχισε να το σκέφτεται, γιατί εντωμεταξύ μέσα στην καρδιά της είχε πάρει πρωτεύοντα ρόλο το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και το είχε θεοβάλει και θεωρήσει στο κέντρο του παραδείσου. Ενώ ο Θεός στο κέντρο του παραδείσου είχε βάλει το βιβλίο, το δέντρο της ζωής. Στο κέντρο της Εκκλησίας είναι ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούνε. Στο νέο αυτό όμως, το νεότερο Υιό είχε μπει μέσα στην καρδιά κέντρον η γη μακράν. Και η επιθυμία τον οδήγησε προς τη γη τη μακράν. Η επιθυμία συνέλαβε και γέννησε πια την αμαρτία. Πρέπει εξάπαντος να πάω. Όχι, είπε και ο διάβολος στην Εύα. Δεν θα πεθάνετε, ψέματα λέει ο Θεός. Αλλά θα γίνετε όμοι με αυτόν, γι' αυτό δεν σας αφήνει να φάτε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και τότε η επιθυμία που ήδη υπήρχε στην καρδιά της Εύας γέννησε την αμαρτία. Συνέλαβε. Και κάνει έτσι και βλέπει τον καρπό, ήτανε καλόν στους οφθαλμούς η επιθυμία της καρδιάς, ευγεύστον η επιθυμία της σαρκός και ως δίδον γνώσιν και αλαζονία του βίου. Και η αμαρτία γεννήθηκε. Να το. Έτσι κάνω και το πιάνω. Μέχρι εκείνη τη στιγμή του έτσι κάνω και το πιάνω, υπάρχει το προφητικό και το αποκαλυπτικό ενύπνιο του Ιερεμία. Το διεπίστωσες ότι συμβαίνει μέσα σου. Άρχιζε να γεννιέται η επιθυμία. Η επιθυμία αυτή αυξάνει και αρχίζει και σε παρασύρει και σε δελεάζει. Και καθώς σε παρασύρει και σε δελεάζει, θα συλλάβει την καρδιά σου. Θα ενωθεί με την καρδιά σου. Θα γίνει ένα με την καρδιά σου, το θέλω. Και τότε θα γεννηθεί η αμαρτία. Και ακόμη υπάρχει καιρός. Από τη στιγμή όμως που θα απλώσει το χέρι και θα κόψει το δέντρο, υπάρχει καιρός μέχρι τη στιγμή που θα το φάει. Όταν το φάει, τελείωσαν όλα. Γιατί ο Κύριος δεν είπε μη το βλέπετε, μη το επιθυμήσετε, είπε μη το φάτε. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και με το νεότερο. Η επιθυμία γεννήθηκε, άρχισε να τον παρασύρει έξω από το σπίτι, ενώ ήταν στο σπίτι. Έξω από την εκκλησία, ενώ ήταν στην εκκλησία. Άρχισε να τον δελεάζει η επιθυμία, να φτάσω εκεί. Ενώθηκε με την καρδιά του, γέννησε την απόφαση, αυτή είναι η αμαρτία, γέννησε την απόφαση θα φύγω και άρχισε να την εκτελεί. Η αμαρτία εκτελεστήσα φέρνει θάνατο. Άρχισε να την εκτελεί. Πατέρα δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας και το κάνει και γλυκά γλυκά. Τα χαμώ ότι ο πατέρας δεν καταλάβει τίποτα. Τώρα δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουμε και συνέχεια. Θα πηγαίνουμε, εντάξει. Όχι κάθε μέρα.
Όχι και κάθε τόσο. Και δεν είναι ακριβώς έτσι πως τα λένε. Πολύ αυστηρή είναι η Εκκλησία. Νόμο έχει η Εκκλησία. Δεν έχει αγάπη η Εκκλησία. Ξέρετε γιατί τα λέει αυτά? Γιατί η καρδιά του είναι έξω. Και αρχίζει και παρασύρεται και δελεάζεται. Και βρίσκει τα κακά για να δικαιολογήσει την επιθυμία του. Ενώ μέχρι τώρα όλα ήταν καλά. Και ο πατέρας, επειδή πια το αποφάσισε, επειδή το ήθελε, δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Δεν μπαίνει εμπόδιο στο θέλημα του ανθρώπου, στην απόφαση του ανθρώπου. Δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας, πάρ' το. Το πήρε και έφυγε. Και άρχισε να ζει ασώτος. Απολάμβανε την εκχύληση της αμαρτίας. Απολάμβανε αυτά τα οποία είχε επιθυμήσει, αλλά δεν ήξερε, ενώ εμείς ξέρουμε τώρα τη συνέχεια. Στη γη την μακράνη ήρθε πείνα. Πείνα. Έλλειψη, στέρηση. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει στέρηση ουδεμία. Έξω πείνα, στέρηση. Νόμιζε ότι θα την αγαπάνε, αλλά είδε ότι ήταν ψεύτικη αγάπη. Νόμιζε ότι θα την αγαπάνε, θα τον αγαπάει. Νόμιζε ότι αυτός ο κόσμος θα την αγαπήσει. Απάτη. Και έμεινε πια γυμνός. Ονειδισμός. Ξεφτύλα. Και είπε τώρα, πήγε βρήκε έναν άνθρωπο που του φαινόταν λίγο πιο καλός, βοήθησε με, πεινάω. Και λέει, πήγε να φυλάς γουρούνια. Και εκείνο που βλέπω, αδερφή, και μου κάνει εντύπωση, όταν κάποιος νέος ή νέα φύγει, η δουλειά που κάνει, ξέρετε ποια είναι, σε κλαμπ, σε καφετέριες, μου έχει κάνει τόσο πολύ εντύπωση, σε γουρουνάδικα. Κερνάει ουίσκια, αλλά αυτός δεν μπορεί να πιει. Γίνεται έμπορος ναρκωτικών, αλλά αυτός δεν μπορεί να καπνίσει. Δούλος. Η πείνα όμως αυτή έγινε ευλογία για τον νεότερο που τον έκανε να σκεφτεί. Εκεί λοιπόν στην απελπισία του είπε, όπως προφήτευσε στο ενύπνιο αυτό ο Θεός τον Ιερεμία, «Με επέδευσας και επεδεύθην». Δίκαια. Γιατί ήμουν σαν μοσχάρι ανυπότακτο, αδάμαστο. Τώρα επίστρεψόν με και θέλω επιστραφή. Θα πάω στον πατέρα μου και θα πω, ήμαρτον ενώπιον του Θεού και ενώπιον σου, ενώπιον του ουρανού και ενώπιον σου, δεν αξίζω να είμαι γιος σου, κάνε με ένα των μισθωτών σου. Και άρχισε να περπατάει το δρόμο τον ανηφορικό προς το σπίτι του πατέρα. Όταν έφευγε ήταν κατηφορικός, εύκολος. Τώρα είναι δύσκολη η επιστροφή. Δύσκολη γιατί είναι ανηφόρα, δύσκολη γιατί είναι αδύνατος, είναι βρώμικος, πεινασμένος, διψασμένος, ταλαιπωρημένος. Αλλά αδερφοί, ποτέ δεν έπαψε να είναι παιδί του πατέρα του. Από μακριά τον είδε ο πατέρας του. Έπεσε στην αγκαλιά του, τον καταφυλούσε. Δεν είδε τη βρώμα και τη δυσοδεία, καθώς ήταν σε γουρουνάδικο. Τον αγκάλιασε, τον επέστρεψε. Τον παρέδωσε στους δούλους να τον πλύνουν, να τον καθαρίσουν. Και διέταξε να φορέσει τη στολή την πρώτη όπως φόραγε. Το δαχτυλίδι που είχε και τα σανδάλια που είχε.
Δεν τον άφησε να πει κάνε με σαν ένα τον μισθωτό σου. Παιδί μου, του είπε. Και τέτοια λόγια αγάπης, πατρικής αγάπης, που λέει ο Θεός μόνο στην καρδιά του ανθρώπου. Εάν όμως αυτός ο νεότερος Υιός, ο άσωτος Υιός, ήξερε όπως εμείς ξέρουμε τώρα τη βεβαιότητα της συνέχειας και την ευκαιρία της λύτρωσης, της αποφυγής, όταν θα έβλεπε την καρδιά του να, στην καρδιά του να εισέρχεται, να υπησέρχεται η επιθυμία, όταν θα έβλεπε στην καρδιά του να αυξάνει η επιθυμία της γης της μακράν, όταν θα έβλεπε στην καρδιά του να τον παρασύρει, να την παρασύρει και να τη δελεάζει η επιθυμία, όταν θα έβλεπε στην καρδιά του ότι η επιθυμία πια συνέλαβε και ενώθηκε, έγινε σπέρμα μέσα στην καρδιά του, και όταν ακόμη θα έβλεπε ότι γεννήθηκε η αμαρτία, η απόφαση να φύγει, μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορούσε να πει «Κύριε, επίστρεψόν με και θέλω επιστραφή». Τώρα, πριν φύγω και μπω μέσα στη γη την μακράν, στη γη της απώλειας, της δυστυχίας και του θανάτου. Τώρα, Κύριε, ελέησέ με, καθάρισέ με, φτιάξε μου την καρδιά. Καθάρισέ μου την καρδιά, ελευθέρωσέ τη από την επιθυμία αυτή που βλέπω που μου οδηγεί, που βλέπω που με παρασύρει, που βλέπω που με δελεάζει. Αν το έκανε, δεν θα είχε περάσει όλη αυτή την ταλαιπωρία. Γι' αυτό, αδερφοί, σήμερα όλοι μας να το κάνουμε, αδερφοί. Όλοι μας. Αλλά και ο πρεσβύτερος Υιός δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση, σε χειρότερη κατάσταση είναι. Έφυγε ο αδερφός του. Διαπιστώνει ότι του έχει θυμώσει. Διαπιστώνει ότι δεν τον αγαπάει πια. Διαπιστώνει ότι τον έχει ξεγράψει. Ο πατέρας τον αγαπάει, είναι παιδί του. Ο αδερφός του όμως τον διαγράφει από τη ζωή του. Χι. Έφυγες στο καλό. Βλέπει την καρδιά του να σκληραίνει, να πικραίνεται, να αγριεύει. Βλέπει την καρδιά του να λιγοστεύει και να λιγοστεύει, να ψυχραίνεται η αγάπη του για τον αδερφό του. Δεν έχει καταλάβει και αυτό στη συνέχεια ότι θα επιστρέψει ο νεότερος, αλλά αυτός θα μείνει απ' έξω. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, αν η καρδιά μας έχει παράπονα, πίκρες, θυμό, οργή, αγανάκτηση για κάποιον αδελφό μας, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Μην περιμένουμε να έλθει η στιγμή που δεν θα μπορούμε πια να συγχωρήσουμε. Δεν θα μπορούμε πια να υποφέρουμε εν αγάπη. Μη φτάσει πια αυτή η επιθυμία της κακίας, της σκληρότητος να συλλάβει στην καρδιά μας και γεννηθεί η αμαρτία. Σήμερα να ζητήσουμε από τον Θεό να μας χαρίσει μια καρδιά συντετριμένου, καθαρισμένη, που αγαπάει, που συγχωρεί, που υποφέρει, που μακροθυμεί, που είναι γεμάτο από το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Σήμερα. Μην έχουμε την αυτοδικαίωση. Εγώ ποτέ μου εντολή σου δεν παρεύειν. Ναι, αλλά δεν έφαγες ποτέ ούτε ένα αρνάκι. Δεν απόλαυσες, γιατί η καρδιά σου είναι μαύρη. Και όσον η καρδιά είναι μαύρη δεν απολαμβάνουνε. Και νομίζουν ότι ο Θεός δεν τους δίνει. Αλλά δεν μπορεί ο Θεός να δώσει σε κάποιον που η καρδιά του είναι γεμάτη από μίσος, πίκρα, κακία, φόβο, ολιγοπιστία. Δεν μπορεί να του δώσει, και έτσι μέσα στον οίκον του πατρός και έτρωγε ξεροκόμματα. Ούτε ένα αρνάκι δεν μου δώσες. Μα εκεί ήτανε, πάρτα. Δεν μπορεί.
Αδερφοί, θα κάνω μια ερώτηση που μου έκανε ο Θεός. Είσαι χαρούμενος ανάμεσα στο λαό μου? Είσαι ευτυχισμένος ανάμεσα στο λαό μου? Είσαι ευγνώμων ανάμεσα στο λαό μου? Και σκέφτηκα ότι αν δεν σ' αγαπάω δεν είμαι. Αν δεν σας αγαπάω όλους πολύ, δεν είμαι. Αν με κάποιον έχω κάτι, όλη η καρδιά μου σε αυτόν στρέφεται. Το μάγιο, τέτοιο, και πέρασα και δεν μου μίλησε και δεν μου τηλεφώνησε και δεν είμαι ευτυχισμένος. Δεν έχω χαρά. Κάτι συμβαίνει. Κάτι τρέχει μέσα μου. Να ζητήσουμε τη χαρά του Κυρίου μας, αδερφοί. Ξέρετε γιατί? Η δύναμή μας είναι η χαρά του Κυρίου μας. Αν δεν έχουμε αυτή τη χαρά της αγάπης, αν δεν έχουμε αυτή τη χαρά της αποδοχής, να υποφέρουμε εν αγάπη αλλήλους και ο άλλος να σε υποφέρει, γιατί και εσύ είσαι ανυπόφορος, αλλά και εσύ να υποφέρεις γιατί και ο άλλος είναι ανυπόφορος. Όλοι είμαστε ανυπόφοροι, αδερφοί. Αλλά καλύτερα να βγάλουμε το ξυλάριον από τον οφθαλμό μας και να μην ασχολούμεθα με το ξυλάκι αυτό, με το αγκάθι αυτό στον οφθαλμό του άλλου. Πού ο μεγαλύτερος Υιός να αγαπήσει το μικρό? Και ήρθε η αρμόδιος ημέρα. Όταν γύρισε από τα χωράφια που δούλευε, εργάτης καλός, αλλά δυστυχισμένος, ούτε ένα αρνάκι δεν μπορούσε να φάει. Τρως μέσα στην εκκλησία, αδερφέ. Τρως, χαίρεσαι. Δόξα να έχει ο Θεός. Χορτάτοι είμαστε. Ξεδιψασμένοι είμαστε. Όλα μας τα δίνει ο Θεός. Εάν είσαι δυστυχισμένος ή δυστυχισμένη, μετανόησε. Και αν δεν μπορείς να μετανοήσεις τώρα, γιατί θα ακουστεί σε λίγο η σάλπιγγα, και μόνο οι καθαροί την καρδία θα δούνε το Θεό. Εάν δεν είμαι ευτυχισμένος και είμαι δυστυχισμένος γιατί αυτός και εκείνος και ο άλλος και ο παράλληλος, τώρα να μετανοήσουμε, αδερφοί. Τώρα να πούμε επίστρεψόν με στην αγάπη σου και θα επιστραφώ. Μετανοώ, γι' αυτό θα με διδάξεις. Αν δεν μετανοήσω δεν με διδάσκεις, δεν καταλαβαίνω. Και αν μετανοήσω και με διδάξεις, όλα θα τα καταλάβω. Αλλά μετανοώ. Αν το ήξερε και ο καημένος αυτός ο πρεσβύτερος Υιός, πόσοι από εμάς άραγε είμαστε σαν το νεότερο προς τα έξω και πόσοι από εμάς είμαστε σαν τον πρεσβύτερο προς τα κάτω? Ενώ ο Θεός θέλει να είμαστε μέσα και προς τα πάνω, γεμάτη χαρά. Πραγματικά, αδερφοί, είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα που μου κάνει ο Θεός. Είσαι χαρούμενος μέσα στην εκκλησία του? Είσαι χαρούμενη? Είσαι χαρούμενος? Πάντοτε χαίρεται, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάντοτε χαίρεται. Είσαι χαρούμενος μέσα στην εκκλησία του Χριστού? Αν δεν είμαστε, πρέπει να μετανοήσουμε. Πρέπει να μετανοήσουμε τώρα, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ακουστεί η σάλπιγγα. Και τότε θα είναι αργά. Και τότε μόνο με το χάραγμα και μέσα από παιδεία, ταλαιπωρία, δυστυχία, εχμαλωσία. Εάν η χαρά σου σκιάζεται από τα έργα, τα λόγια, τις σκέψεις των αδελφών σου, έστω και δικαιολογημένα, μετανόησε. Επαναλαμβάνω, πρέπει να φύγουμε χαρούμενοι σήμερα, αδερφοί. Χαρούμενοι. Εάν η χαρά σου, κοίταξε το πρόσωπό σου στον καθρέφτη, τη φάτσα σου λέω εγώ στον καθρέφτη, είναι χαρούμενη? Είναι έτσι? Εάν σήμερα
σας παρακαλώ πάρα πολύ, σαν να σας παρακαλάει ο Θεός, εάν σήμερα η καρδιά σου δεν είναι γεμάτη χαρά, ελευθερία, δικαιολογημένα, γιατί κάποιος, κάποιοι σε ενόχλησαν με λόγια, με έργα, με πράξεις, με σκέψεις, μετανόησε, 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 μετανόησε. Και τότε, αν μετανοήσεις, θα έρθει ο Χριστός να σε διδάξει. Και τότε θα καταλάβεις. Και όταν θα καταλάβεις, ο Χριστός θα σε οδηγήσει στην οδόν της ευλογίας. Αμήν.